Σε ένα βαθύ μπολ θα βάλουμε 80 γραμμάρια φυτική μαργαρίνη, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 270 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κουταλάκια του γλυκού γλυκάνισο, 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, το ξύσμα από ένα λεμόνι, 200 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού και ένα κουταλάκι άρωμα βανίλιας και λίγο κονιάκ. Και θα χτυπήσουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Θα χρειαστούμε περίπου 2 με 3 λεπτά. θα προσθέσουμε 2,5 κουταλάκια του γλυκού baking powder, 1,5 κουταλάκια του γλυκού σόδα και 5 κουταλιές της σούπας σουσάμι. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε και το αλεύρι, 600 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Θα ανακατέψουμε για λίγο το αλεύρι να βραχεί και ύστερα θα χτυπήσουμε με το μίξερ για 1-2 λεπτά. Και θα ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας βάζοντας μισή κούπα καρύδια και μισή κούπα σταφίδες. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε και οτιδήποτε άλλο μας αρέσει από ξηρούς καρπούς ή από ξηραμένα φρούτα. Θα ανακινήσουμε με κινήσεις από κάτω προς τα πάνω για να διπλωθούν ε, τα καρύδια και σταφίδες μέσα στη ζύμη και η ζύμη μας είναι έτοιμη να την βάλουμε στο τεψάκι να την ψήσουμε. Σε ένα τεψί 20 ή 22 εκατοστών θα στρώσουμε ένα αντικολλητικό χαρτί. Θα ψήσουμε τη φανουρόπιτα στους 175 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 45 λεπτά. Θα δοκιμάσουμε με ένα μαχαίρι ή με μία δοντοκλυφίδα και αν βγαίνει στεγνό η πίτα είναι έτοιμη. Θα ισιώσουμε πολύ καλά την επιφάνεια και θα την βάλουμε να ψηθεί. Αφού ψήθηκε, θα την αφήσουμε να κρυώσει εντελώς και ύστερα θα τη διακοσμήσουμε. Ένας πολύ εύκολος τρόπος είναι να τοποθετήσουμε στο κέντρο ένα σταυρό και να ρίξουμε επάνω ζάχαρη άχνη. Προσεκτικά θα αφαιρέσουμε το σταυρό και θα γεμίσουμε το κενό με ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε φυστή και που έχει πολύ ωραίο χρώμα και θα δώσει μία όμορφη εικόνα στη φανουρόπιτα. Και θα συνεχίσουμε βάζοντας ό,τι μας αρέσει περισσότερο. Εγώ εδώ έβαλα μικρά φύλλα δυο μου και γύρω-γύρω στα εναλλάξ με φυλλαράκια. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.